Λοιπόν, στο Δήμαρχο Βιάνου τον κύριο Μπαριτάκη και με μεγάλη ακτογραμμή επίσης ο Δήμος Βιάνου και με μια ιδιαίτερη ανησυχία. Δεν ξέρω αν η κοινή λογική που πριν από λίγο εξέφρασε κύριε Μπαριτάκη μπορεί να υιοθετηθεί από το σύνολο όλων εσάς των αιρετών, καθώς θα πρέπει μέσα σε αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών, καλή έννοια δηλαδή, πρέπει να μπουν άπαντες και να ασκηθούν πιέσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να υπάρχουν καλύτερα μέτρα φύλαξης στα θαλάσσια σύνορά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα κυρία Δουριάκη, καλημέρα στο κρατές σας. Κοιτάξτε να δείτε, είναι εύλογη η ανησυχία όλων μας και όπως είπατε αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι εθνικό ζήτημα. Η φύλαξη είναι το ζητούμενο, είναι το κυρίαρχο θέμα, γιατί βλέπουμε τη μετατόπιση των μεταναστευτικών ροών από την πλευρά του Αιγαίου, επειδή εκεί έχουν γυθεί κάποια μέτρα φύλαξης. Έχουμε μετατοπιστεί τώρα στα νότια παράλια της Κρήτης και από εκεί είναι πλέον οι καινούργιες γραμμές, καινούργιοι δίωδοι για την λαθρέα μετανάστευση. Και από ό,τι φαίνεται, με το ξεκίνημα του 2024, τα σημάδια είναι ανησυχητικά. Είναι πάρα πολλές οι ροές μέχρι σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό θα συνεχίσει. Από τη μια είναι λοιπόν η ελιπέστατη φύλαξη. Από την άλλη είναι το θέμα τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται εδώ στα μέρη μας, πώς τους διαχειριζόμαστε. Δεν είναι θέμα της αυτοδιοίκησης. Εμείς ως αυτοδιοίκηση κάναμε ό,τι μπορούμε. Σαφώς και να βοηθήσουμε, σαφώς και να συμβάλλουμε, αλλά εδώ είναι, όπως σας είπα, ένα θέμα εθνικής στρατηγικής. Θα πρέπει το Υπουργείο, η κυβέρνηση, η πολιτεία και όλοι όσοι εμπλέκονται με τον έναν τρόπο σε αυτό το ζήτημα. Και στην αρμοδιότητα έχουν και άλλα υπουργεία. Δεν είναι μόνο των νησιωτικής πολιτικής που εμπλέκεται πάνω σε αυτό, έτσι. Μα γι' αυτό είπα, κύριε Μπαριτάκη, πριν από λίγο, ακούγοντας στη χθεσινή ημέρα ανθρώπους να λένε το εξής. Γιατί εμείς αυτή την ώρα πάμε, σωστά νεμεν, είναι ένα θέμα, πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο που είναι πώς διαχειριζόμαστε με ένα κέντρο φιλοξενίας που χρειάζεται, με το να υπάρχει οικονομική ενίσχυση που χρειάζεται και είναι άκρως απαραίτητη έτσι όπως είναι τα οικονομικά των Δήμων, και από την αρχή δεν χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι και δεν λέμε, με την καλή έννοια πάντα και το καταλαβαίνετε έτσι, όλοι μαζί από την αρχή να ασκήσουμε πιέσεις, αλλά να είμαστε όλοι αιρετοί και να είμαστε επίσης και όλοι οι βουλευτές και να λέμε το εξής. Εσύ κύριε Υπουργέ, εσύ κύριε Υπουργέ, εσύ κύριε Υπουργέ, δες αυτό που είπατε στην αρχή κύριε Μπαριτάκη. Εδώ είναι μείζον θέμα και είναι μείζον θέμα γιατί έχει να κάνει με όλους σας και δείτε τι θα κάνετε με τη φύλαξη πριν φτάνουμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Γιατί εμείς το πήγαμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Ακριβώς. Το κυρίαρχο είναι η φύλαξη. Πώς αποτρέπονται αυτές οι ροές οι οποίες έχουν αυξηθεί. Και έχουν αυξηθεί για τον απλό λόγο. Δεν υπάρχει φύλαξη. Βλέπουν δίωδο και αυτό μπαίνουν. Εάν υπήρχε φύλαξη και υπήρχε αυτή η αποτροπή, σαφώς και δεν θα επιχειρούσαν. Εντάξει, μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να έχουν άλλο προορισμό όπως λένε την Ιταλία, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά εδώ καταλήγουν όμως και εδώ σε εμάς έρχονται. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι και η διαχείρισή τους στο δεύτερο στάδιο, όπως αναφέρατε, που σωστά είναι, που είναι οι πρώτες βοήθειες, είναι η διατροφή τους, είναι η συντησή τους, είναι η διαμονή τους, είναι ένα κεφάλαιο και δεν μπορεί να επαφίεται αυτό στην αυτοδιοίκηση. Δεν είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης αυτής. Εντάξει, να προσφέρουμε την πρώτη βοήθεια, αυτά που χρειάζεται, αλλά δεν έχουμε ούτε τις δυνατότητες, ούτε τα κέντρα φιλοξενίας, ούτε το προσωπικό εκείνο που είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να διεκπαιρεωθούν αυτές οι διαδικασίες. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Σήμερα βλέπετε ότι μέχρι τώρα η διαχείρισή τους είναι ότι τρέχουν οι Δήμοι, τρέχει η περιφέρεια με τα μέσα που έχουν, να βρουν μέσα μεταφοράς, να προσπαθήσουν να πάμε. Όμως δεν είναι η σωστή διαδικασία αυτή. Άρα θέλει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, κυρία Δουγκεράκη, που ξεκινάμε από τη φύλαξη, από τα μέτρα προστασίας των θαλάσσιων συνόρων νότια της Κρήτης που φέρεται πλέον. Είναι ξεκάθαρο ότι από εδώ είναι η διόδος. Έχει φρουρηθεί το Αιγαίο όπως έχει φρουρηθεί, έχουν μειωθεί από εκεί ροές, έχουν έρθει εδώ. Έχει μετατοπιστεί εδώ πέρα, άρα εδώ πρέπει να δοθεί. Πρέπει να καλύτερη βαρύτητα να αποτραπούν όσο μπορούν να αποτραπούν και βέβαια να γίνεται μια σωστή διαχείριση.
μέχρι σήμερα δεν μας έχει καλέσει κανένας από την κυβέρνηση, ούτε εμάς από την αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια την περιφέρεια, και να πει κάτσετε κάτω να δούμε εμείς ως πολιτεία ποιος είναι ο σχεδιασμός μας, πώς πάμε στην επόμενη μέρα, ποιος είναι ο ρόλος του καθενός, τι κάνουμε και πώς χρηματοδοτείται. Δεν πήγα κάτω ψέματα. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Πώς χρηματοδοτούνται όλη αυτή η διαδικασία μέχρι τη διεκπαιρέωσή της. Νομίζω ότι διαμονής είτε στην αίθουσα των αλλιέων, των λιμεναργατών στο Ηράκλειο ή προσωρινώς εκεί που έχουν πάει τώρα και το προηγούμενο. Μπορεί να γίνεται ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά είπατε ή θέσατε και βάλατε τη σωστή ερώτηση. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της πολιτείας αυτή την ώρα, για να μην φτάνουμε σε αυτό το δεύτερο σημείο? Ποια είναι η αποτροπή που κάνουν, ποιοι είναι οι έλεγχοι που κάνουν? Γνωρίζουν ότι το πρόβλημα έχει μετατοπιστεί, ότι έχει πάει σε άλλες περιοχές. Διαβάζουμε τα δημοσιεύματα, μαθαίνουμε από τις πληροφορίες που κυκλοφορούν μέσα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχουν καραβιές ολόκληρες που είναι σε στάση αναμονής από τα νότια και περιμένουν για να φύγουν και να ανέβουν προς τα πάνω, και μάλιστα φωτογραφίζουν πολύ περισσότερο τη Γάβδο. Πού είναι δηλαδή όλα αυτά? Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εδώ θα είναι ένα σχεδιασμό. Καλώς έγινε θέση σύσκεψη, σωστή πρωτοβουλία, αλλά αν δεν έχουμε την πολιτεία, τα αρμόδια υπουργεία να αναλάβουν τις ευθύνες τους, δεν θα κάνουμε τίποτα. Φαντάζομαι ότι πρέπει να βάλετε στο παιχνίδι τους πάντες όλους, κύριε Μπαριτάκη, και είναι δικό σας θέμα και να το απαιτήσετε, έτσι ώστε να μπουν και οι βουλευτές. Όλοι. Η Κρήτη είναι τουριστικός προορισμός. Έχει άλλες δυνατότητες και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα το καλοκαίρι, την θερινή περίοδο, θα πάρουν άλλη τροπή. Πρέπει λοιπόν να το δούμε από τώρα, να δούμε το σχεδιασμό και να δούμε και στα δύο επίπεδα, και αυτή και στο αποτελεστικό, αλλά και όσο θετικά περάσουν με τον ένα τον άλλο τρόπο, να δούμε πώς διαχειρίζονται με τον πιο ορθολογικό και σωστό τρόπο που πρέπει να διαχειριστούν. Φανταστείτε από τα Τέρτσα μέχρι το Καστρί και την Άρβη και το Τζούτσουρα κλπ. Το ότι ακριβώς έτσι, 50 χιλιόμετρα παραλία, τι γίνεται και πώς πραγματικά καλοκαιρινή περίοδο από άνοιξη και μετά και ανοίγοντας από τον Απρίλιο, Μάιο η κίνηση. Και με τις... Θα έρθουν. Αυτό είναι δεδομένο, κύριε Αντιάκη. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνεται. Λοιπόν, η δική σας η θέση είναι αυτή, ότι πρέπει η πολιτεία να παρέμβει. Αυτό σημαίνει, επειδή η κοινή λογική το λέει αυτό και εσείς στην κουβέντα που κάναμε μπορεί να συμφωνείτε σε αυτό, ότι ενδεχόμενα να υπάρξει κάποια συζήτηση, συνεννόηση με κάποια κοινή γραμμή, έτσι ώστε επιτακτικά να ζητηθεί και η παρέμβαση των βουλευτών και άμεσα να δρομολογηθούν πράγματα στην Αθήνα. Άμεσα πρέπει να γίνει, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κληθεί και ο Υπουργός Μετανάστευσης, ενδεχομένως και άλλοι υπουργοί για τις δαπτυλίες, να κατέβουν κάτω. Είναι αυρία σύσκεψη παρόντος των υπουργών εδώ στην Κρήτη. Όχι να πάμε εμείς πάνω αντιπροσωπείες. Θεωρώ ότι πρέπει να έρθει ο Υπουργός εδώ με τα στελέχη του, με τα συναρμόδια υπουργεία, να δούμε από κοινού τι κάνουμε και ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης για το Υπουργείο Άμυνας και όσοι εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη διαδικασία, διότι είναι πολύπλοκη διαδικασία. Και αν δεν δώσουμε ένα μήνυμα ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτρεπτικά, το πρόβλημα θα ενταθεί. Το ξέρουμε ότι είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος που περιμένει στα παράλια της Νότιας Αφρικής, της Βόρειας Αφρικής, προκειμένου να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν πάση περιπτώσει. Που σημαίνει ότι φέρεται η Κρήτη να είναι πρώτος προορισμός αυτή τη στιγμή. Αυτό σίγουρα μας ανησυχεί όλους. Και πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας από τον 1984. Δήμος Βιάννου, 50 χιλιόμετρα ακτές στα διοικητικά του όρια. Σας πάω λίγο στον Δήμο Φεστού και στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Αντώνη Κωνσταντουλάκη, ρωτώντας, κύριε Κωνσταντουλάκη, οι δικές σας οι ακτές, τι περιλαμβάνουν χιλιομετρικά? Καλημέρα, κυρία Τουλιάδη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Εμείς έχουμε μία συνεχή αυτογραμμή πάνω από 30 ναυτικά μίλια, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είμαστε το κοντινότερο σημείο διαμέσου του ακροτήρι Λίθινου και της Λιβύης σε χιλιομετρική απόσταση
στο νότιο κρητικό πέλαγος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο πρώτος σταθμός, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι την ώρα που μετακινούνται στη Μεσόγειο, είναι οι Καλλιοι Λιμένες και, όπως καταλαβαίνει, το Δήμος Φεστού. Κύριε Κωνσταντουλάκη, έθεσα στον Δήμαρχο της Βιάννου, ζητώ συγγνώμη, την εξής ερώτηση. Με βάση την κοινή λογική και μετά τη χθεσινή σύσκεψη, λένε πολλοί ότι εσείς πάρα πολύ καλά κάνετε και αυτή την ώρα σκέφτεστε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτές τις ροές, πού μπορείτε να φιλοξενήσετε αυτούς τους ανθρώπους, πώς μπορεί να διαχειριστεί στη στεριά το όλο θέμα και ποια θα πρέπει να είναι από την άλλη η δύναμη και η βοήθεια που πρέπει να έχει και η κάθε δημοτική αρχή, γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Αλλά ωστόσο λένε ότι πρωτίστως μάλλον θα πρέπει να υπάρχει μια συντονισμένη πίεση προς τα συναρμόδια υπουργεία στην Αθήνα, έτσι ώστε η κίνηση, η πρώτη που θα πρέπει να γίνει, να είναι ο έλεγχος στα θαλάσσια σύνορά μας, ο έλεγχος στα νότια παράλια. Δεν μπορεί από τη μία να λέμε ότι έχετε ή έχουμε μόνο ένα λιμενεργείο που αναλαμβάνει ένα τέτοιο μεγάλο έργο, όταν δεν έχει τον εξοπλισμό, όταν δεν έχει τη δύναμη, όταν καλείται να κάνει χίλια δυο άλλα πράγματα. Και μάλιστα πάρα πολλοί λένε ότι ναι ρε παιδιά, καλά όλα αυτά, αλλά πού είναι οι βουλευτές, καλέστε τους βουλευτές και συντονίστε όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή την κίνηση, γιατί έρχεται και η τουριστική περίοδος. Να κατέβουν, όπως είπε ο Παύλος ο Μπαριτάκης, οι συναρμόδιοι υπουργοί κάτω. Δεν χρειάζεται να πάει κανένας πάνω στην Αθήνα. Να δουν από κοντά ποιο είναι το πρόβλημα. Να πάρουν άμεσα αποφάσεις. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, τι λέτε, τι προτείνετε? Καταρχάς, να πούμε τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν χθες. Εμείς θέσαμε σαν Δήμος Φεστού δύο οντότητες. Η πρώτη οντότητα που θέσαμε ήταν το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει η πολιτική προστασία του Δήμου Φεστού. Όταν έχουμε, όταν έχουμε φαινόμενο μεταναστευτικής ροής στο Δήμο μας. Και κατά δεύτερο λόγο, θέσαμε και πολιτικά, αυτοδιοικητικά το ζήτημα. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Επειδή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα στο νομικό πλαίσιο σαν Δήμο, σαν αυτοδιοίκηση. Όμως, από την καλή μας θέληση, από την κοινωνική μέρημνα που παρέχουμε, πρώτος ο Δήμαρχός μας, θέλουμε να συνδράμουμε στα μέγιστα στο αρχείο του λιμενικού σώματος, ώστε να διαφυλαχτεί η ανθρώπινη ζωή και το ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό είναι το αυτό. Μα σαφέστατα. Και είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Και είναι και το βασικό. Και σας τιμά όλους αυτή η προσπάθεια. Και αυτό πρέπει να γίνει. Και αυτό είναι το αυτονόητο. Δεν το συζητάμε. Έχει προχωρήσει λίγο σε επίπεδο με την ενεργοποίηση όλων των υπόλοιπων. Σαφέστατα, δεν μπορείτε να πάρετε εσείς πολιτική απόφαση. Αλλά μπορείτε να εκφράσετε τη δική σας τη θέση. Αν μπορείτε να κινηθείτε και αν πρέπει να κινηθεί η αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και η αποκεντρωμένη διοίκηση, όχι απλά στη διαχείριση, αλλά να το προχωρήσει και να το πάει παρακάτω, ζητώντας επιτακτικά να ληφθούν μέτρα. Αυτή ήταν και η πρότασή μας. Η πρότασή μας ήταν η εξής. Διαμέσου της ομπρέλας περιφέρειας Κρήτης, όλοι οι δήμοι που εμπλέκονται στα νότια παράλια του νησιού μας, όποιοι έχουν μεταναστευτικές ροές, να πάμε μια κοινή συλλογική πρόταση προς τον Υπουργό. Να δώσουμε το πρόβλημα επιτάπητος, να καταλάβουν ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο πρόβλημα μεταναστευτικής ροής διαμέσου της Λιβύης. Πρέπει να το καταλάβουν. Δεν ενίεται οι Δήμοι που δεν έχουν κανένα νομικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, διαμέσου τους προϋπολογισμούς, οι οποίοι είναι πενιχροί, να μπορούμε να έχουμε όλο το χρέος και κατά κύριο λόγο ο όλοι, κατά κύριο λόγο και η περιφέρεια. Δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα, να λαμβάνουμε όλο το χρέος που έχει να κάνει, το οικονομικό χρέος που έχει να κάνει με αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει το Υπουργείο να αναλογιστεί τις ευθύνες του, πρέπει το Υπουργείο να δηλώσει παρόν και εμείς θα κάνουμε τα μέγιστα που μπορούμε για να διαφυλάται η ανθρώπινη ζωή, αλλά πρέπει όλοι συλλογικά. Αυτή ήταν και η πρότασή μας. Και νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο πρέπει να γίνει αυτή την ώρα, βάσει των όσων τέλος πάντων υπόθηκαν χθες, βάσει των όσων και σήμερα ακούμε από τις δικές σας τις προτάσεις, με την ενεργοποίηση των πάντων για να βρεθεί μία λύση. Γιατί όλες οι προσπάθειες διαχειριστικά, ναι μεν, πρέπει να γίνουν, αλλά το ζητούμενο είναι ότι αν δεν έχει τον έλεγχο και αν δεν μπορεί να διαχειριστεί από την κεντρική εξουσία, τότε τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, δυστυχώς. Έτσι, εκεί υπάρχει κόλλημα αυτή την ώρα. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η επιχορήγηση.
Εμείς δεν έχουμε ούτε μία επιχορήγηση. Προσπαθούμε μέσω της διοικητικής μέρημνας που έχουμε από την πενικρή χρηματοδότηση της πολιτικής προστασίας να μπορούμε να συμβάλλουμε. Παραδείγματος χάρη για να καταλάβουν και οι ακροατές σας. Αυτή τη στιγμή έχουμε συνάδελφα. Μετακινήστε λίγο γιατί δεν σας ακούω καλά. Ευχαριστώ. Μα ακούτε? Ναι, ναι, τώρα είναι πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ. Για τον εμείς κόσμο που έχουμε συνάψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με τα κτέλη Ρακείου Λασιθίου. Διαμέσου το Μητρό Εργοληπτών που έχουμε στην πολιτική προστασία, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενεργοποιούμε και να μεταφέρονται οι άνθρωποι αυτοί με πλήρη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε όμως αυτό ότι πρέπει να δεν γίνεται να τραβάμε χρήματα από το τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για να κάνουμε άλλα πράγματα, το οποίο εμείς δεν έχουμε νομικό πλαίσιο. Ναι, ζητάμε τη βοήθεια του κεντρικού κράτους διαμέσου της περιφέρειας να μπορούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Αλλά πρέπει πρώτα να δηλώσει παρόν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μάλιστα. Και όχι μόνο να δηλώσει παρόν το συγκεκριμένο Υπουργείο. Γιατί το θέμα αυτό αφορά πολλά συναρμόδια Υπουργεία. Βάλε μέσα και το Άμυνας, βάλε και διάφορα άλλα Υπουργεία. Λοιπόν, θέλω και το Προστασίας του Πολίτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κωνσταντουλάκη. Καλή σας ημέρα από το Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλημέρα από τη Μεσαρά μας. Καλημέρα. Λοιπόν, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας ο κύριος Κωνσταντουλάκης. Ό,τι ακούγεται μέχρι στιγμής πραγματικά έχει τη δική του την αξία. Αυτά που ακούσαμε και από τον κύριο Μπαριτάκη και από τον κύριο Κωνσταντουλάκη, διότι υπάρχουν οι προτάσεις, είναι η αυτοδιοίκηση η οποία βρίσκεται σε δύσκολη θέση αυτή την ώρα, η αυτοδιοίκηση η οποία προσπαθεί να συντονίσει τα δικά της τα βήματα μαζί με την περιφέρεια Κρήτης, μαζί με την αποκεντρωμένη διοίκηση, για να δει πώς μπορεί να διαχειριστεί το θέμα αυτό με τις μεταναστευτικές ροές, αλλά η κοινή λογική και η κοινή πρόταση των περισσότερων είναι η εξής. Πρέπει να ενεργοποιηθούν απαντές έτσι ώστε να μπουν στο παιχνίδι με την καλή έννοια και οι βουλευτές, να ασκηθούν τρελές πιέσεις, γιατί μόνο με τον έλεγχο μπορεί αυτή την ώρα να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τους μετανάστες. Και όσο φτιάχνει ο καιρός, ξέρετε τι θα γίνεται από κάτω. Υπάρχει τέτοια ενδεχόμενα σκέψη? Ρωτώ τον αντιπεριφερειάρχη, που τον ευχαριστώ που μας πήρε πίσω τηλέφωνο, γιατί θα ήσασταν σε κάποιο σημείο που δεν έπιανε μάλλον η γραμμή, κύριε Συριγωνάκη, και σας ευχαριστώ που εσείς επικοινωνήσατε μαζί μας. Υπάρχει τέτοια σκέψη να ενεργοποιηθεί το σύνολο του πολιτικού κόσμου, γιατί πολιτική απόφαση χρειάζεται από τα συναρμόδια Υπουργεία να ενεργοποιηθούν στο σύνολό τους οι Υπουργοί, έτσι ώστε άλλα μέτρα να ληφθούν στον Νότο για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, σαφέστατα με όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητήσατε χθες. Καλημέρα, κυρία Δολγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Καλά να είστε. Δεν άκουσα τι υπόθηκε από τον Δήμαρχο Γιάννη και από λίγο τον πολύ. Κύριο Κωνσταντουλάκη. Λίγο πολύ το ακούσατε. Από αυτά τα οποία προανέφερα. Πράγματι, έγινε εδώ μια ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των φορέων, η συνεργασία των οποίων απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά που αναφέρεται, δηλαδή τις μεταναστευτικές ροές που όλο και περισσότερο αυξάνονται από το Λιβικό Πέλαγος και έχουν μετατρέψει το νησί μας σε μια πύλη εισόδου. Ήταν όλοι οι φορείς, δεν ξέρω αν χρειάζεται να τους αναφέρω, ο καθένας βάζει το δικό του λιθαράκι σε μια τέτοια επιχείρηση. Πολλά από αυτά δεν τα ήξερα ούτε εγώ και προφανώς όλοι που συμμετείχαμε, όπως δεν γνωρίζαμε ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο την έχει το Ιεναρχείο Ηρακλείου για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και αντίστοιχα σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Δίνεται δηλαδή ένα τεράστιο βάρος, μια ευθύνη στο Κεντρικό Λιμεναρχείο για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ένα πλοιάριο με μετανάστες στο Λιβικό Πέλαγος μέχρι να μπουν στο καράβι και να παραδοθούν σε ένα κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στην υπηρετική Ελλάδα. Το ερώτημα βέβαια είναι, κύριε Συριγωνάκη, το ερώτημα βέβαια είναι με τι υλικοτεχνική υποδομή δίνεις και την αρμοδιότητα στους ανθρώπους αυτούς, και υποστελέχωση, έτσι ακριβώς, υποστελέχωση, όσοι έχουν μείνει υπερβάλλουν των ίδιων των λιμενικών, του σωματείου των λιμενικών και με λυπή μέσα. Έτσι, και γιατί υπερβάλλουν αυτό. Σωστά. Ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο από το σωματείο.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, στα πλαίσια της ανθρώπινης ευαισθησίας, δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνο το λιμενικό, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά και χωρίς πόρους, το βασικότερο, και χωρίς πόρους. Άρα λοιπόν έγινε μια σύσκεψη, τοποθετήθηκαν όλοι οι φορείς. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε θέματα πολιτικά, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, που έτσι ξεκινήσατε, δηλαδή τι γίνεται με τα θαλάσσια σύνορα κτλ. Δεν εισήλθαμε σε τέτοια θέματα καθόλου, δεν αναφερθήκαμε. Εμείς τα θέματα τα οποία ετέθησαν και συζητήσαμε και τοποθετήθηκαν όλοι οι φορείς είναι το τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, με ποιο τρόπο και ποιος κάνει τι, από τη στιγμή που θα έρθει η πληροφορία ότι υπάρχουν μετανάστες, να προστατευτεί πρώτα και πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, να οδηγηθούν με ασφάλεια σε κάποιο λιμάνι, να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, τα απαραίτητα, νερό, φαγητό, ένδυση, υπόδηση, να γίνει ασφαλής μεταφορά εδώ στο Ηράκλειο, να έχουμε ένα προσωρινό κέντρο φιλοξενίας για μία ώρα, μία μέρα, δύο μέρες, μία εβδομάδα, γιατί δεν γνωρίζουμε πόσες μέρες θα καθίσουν εδώ, και οι συνθήκες να είναι κατάλληλες σε αυτό το κέντρο, και μετά να μπουν στο καράβι και να μεταφερθούν σε ένα κέντρο υποδοχής για τα παιδιά. Και πάλι με πενιχρά μέσα, έτσι, και με περιορισμένες δυνατότητες, έτσι όπως είναι η χρηματοδότηση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει ΙΚΑ, δεν υπάρχει κονδύλιο για κάτι τέτοιο. Μέχρι αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα έξοδα καλυβόταν και καλύβονται από τους Δήμους, από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και από την Περιφέρεια Κρήτης. Για το λόγο αυτό λοιπόν, αφού τοποθετήθηκαν όλοι οι φορείς, αποφασίσαμε πρώτα και πάνω απ' όλα να συγκροτήσουμε μια ομάδα άμεσης επέμβασης, που αυτή η ομάδα από τη στιγμή που θα έρθει η πληροφορία θα αναλάβει όλες τις διαδικασίες για να γίνουν όλα αυτά τα οποία προείπαμε. Επίσης, όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου, να βρούμε ένα χώρο κατάλληλο που να το μετατρέψουμε με τον κατάλληλο μισό λεπτό. Θέλετε να πείτε ότι αυτή η ομάδα άμεσης επέμβασης θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης? Όχι. Μόνο για το Ηράκλειο. Μιλάτε μόνο για το Ηράκλειο. Ωραία. Ναι, διαφορετικά. Αυτή η ομάδα από τη στιγμή που θα υπάρχει πληροφορία θα ενημερώνεται για να αναλάβουν ο καθένας αυτά τα οποία προαναφέραμε, δηλαδή την ασφαλή μεταφορά στο Ηράκλειο, φαγητό, ένδυση. Υπήρχαν και εθελοντικές οργανώσεις χθες που βοηθούν πάρα πολύ αυτές τις διαδικασίες. Επίσης, γίνεται προσπάθεια για ανέβρεση ενός χώρου που να είναι κατάλληλος και να εξοπλιστεί κατάλληλα για να φιλοξενούνται προσωρινά αυτοί οι συνάνθρωποι μας, αυτοί οι μετανάστες. Γιατί γνωρίζουμε, πριν κάποιο καιρό υπήρχε ως προσωρινό κέντρο φιλοξενίας εκεί η αίθουσα των λιμενεργατών, μια πολύ μικρή αίθουσα που δεν τηρούσε τις προδιαγραφές και τις συνθήκες για να φιλοξενούνται και να διαβιούν εκεί άνθρωποι. Τώρα βέβαια έχει μεταφερθεί αυτός ο χώρος, δηλαδή βρέθηκε ο χώρος του κτηριακού συγκροτήματος που στεγαζόταν το παλιό κτέλ. Είναι καλύτερες συνθήκες, αλλά και πάλι δεν είναι οι πρέπουσες και οι κατάλληλες για να φιλοξενούνται άνθρωποι σε αυτό το χώρο. Και επίσης αποφασίστηκε να συγκροτηθεί μια επιτροπή, όπως είπε, άκουσα και τον κύριο Κωνσταντουλάκη, και θα επισκεφτούμε τα αρμόδια Υπουργεία, Υπουργείο Ναυτιλίας και Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για να συζητήσουμε με τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση και αυτά τα οποία απασχολούν εσάς, για να δείτε πόσο άμεσα μπορείτε να προχωρήσετε, έτσι. Και τα κόστη φυσικά, ώστε να υπάρχει μια ασφαλή, ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαμονή. Εξάλλου το νησί μας φημίζεται για όλα αυτά τα οποία προανέφερα, για αυτούς τους ανθρώπους, τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους, που για τους λόγους που όλοι γνωρίζομαι. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Αλλά λένε πολλοί, και εκεί σταματήσαμε λίγο παραπάνω και την κουβέντα με τον κύριο Μπαριτάκη, διότι λέμε το εξής: αυτός είναι ο στόχος παρά ωστόσο των ελλείψεων, των προβλημάτων που παρουσιάζονται. Άπαντες όλοι μας, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αυτό το οποίο ακούω και από εσάς και αυτό το οποίο αποφασίστηκε στη χθεσινή ημέρα. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει να δούμε
και να το δούμε διαφορετικά και να το δούμε πολιτικά. Δηλαδή πρέπει να το πάμε και με βήματα παρακάτω. Γιατί πολλοί το κουβεντιάζουν αυτό. Ποιος είναι ο σχεδιασμός, βρε παιδιά? Ποιοι είναι αυτοί οι υπουργοί οι οποίοι δεν χρειάζεται να πάτε να τους βρείτε στην Αθήνα, αλλά πρέπει να έρθουν εδώ? Δεν ξέρω αν είναι ο νησιωτικής πολιτικής, αν εμπλέκεται ο άμυνας, αν εμπλέκεται ο προστασίας του πολίτη και ποιοι άλλοι εμπλέκονται. Έτσι ώστε να δούμε εδώ υπάρχει στρατηγική, υπάρχει από τη δική τους την πλευρά σχέδιο, όχι πια πρόταση, γιατί δεν μιλάμε πια για προτάσεις, υπάρχει σχέδιο για να μπορούμε να φυλάξουμε τα νότια παραλία μας? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και νομίζω ότι δεν είναι και άδικο ως σκέψη να γίνεται αυτή την ώρα, κύριε Συρηγωνάκη, από πάρα πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν μπορείτε να λειτουργείτε εσείς από μόνοι σας πλέον όπως μπορείτε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και οι άλλοι από την Αθήνα να μην καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το οποίο εσείς προσφέρετε από τη δική σας την πλευρά. Και δεν είσαστε εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να κάνετε τους ελέγχους. Και το λιμενερχείο έχει θέματα της υποστελέχωσης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπατε κι εσείς και είπα και εγώ πριν από λίγο. Δηλαδή, και επίσης δεν θα ενεργοποιηθούν οι βουλευτές προς την κατεύθυνση αυτή? Δεν είναι μια ερώτηση ένας βουλευτής στο σύνολο των βουλευτών. Εμένα δεν με νοιάζει αν είναι πράσινος, κίτρινος, κόκκινος, φούξια ή οτιδήποτε άλλο χρώμα. Με νοιάζει όλοι οι βουλευτές που έχουν ψηφιστεί από εμάς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ενεργοποιηθούν, να γίνουν μια αγροθιά και να πούνε: ελάτε κύριε, είσαστε ο Στυλιανίδης, είσαστε ο Δέβγιας, είσαστε ο Χρυσοχοΐδης, όποιος είστε, εδώ θέλουμε το σχέδιό σας. Και το θέλουμε σήμερα το σχέδιό σας. Μπαίνουμε σε τουριστική περίοδο. Κυρία Κουτεράκη, μέχρι πριν 2-3 μήνες δεν υπήρχε τέτοιο θέμα και πρόβλημα όσον αφορά το νησί μας. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Διότι είχαμε ένα στατικό το μήνα ή κανένα, το τρίμηνο κτλ. Όμως δυστυχώς, όπως είπατε κι εσείς, τους τελευταίους 2 μήνες, δηλαδή το 24, ο αριθμός των μεταναστών είναι ίδιος. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει και τον αριθμό των μεταναστών το 23. Που είχαμε όλο το 23. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και όσο βελτιώνονται λόγω της θερινής περίοδου οι συνθήκες οι καιρικές, είναι οφθαλμοφανές αυτό και είναι και λογικό ότι θα πολλαπλασιάζονται αυτές οι μεταναστευτικές ροές. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε πρόβλημα και για το λόγο αυτό προφανώς δεν υπήρχε και κάποια πολιτική όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης. Φαντάζομαι ότι τώρα αυτό, πρέπει, αυτό νομίζω τώρα ότι πρέπει να το ενεργοποιήσετε. Εμείς θα κοινωνήσουμε αυτή την ανάγκη, αυτό το θέμα στα αρμόδια Υπουργεία, για να αντιμετωπιστεί και να βρεθεί μία λύση όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών. Μα αν δεν υπάρξει πολιτική, αν δεν υπάρξει πολιτική απόφαση, έτσι θα συνεχίζετε να τρέχετε και να τρέχονται και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι τη μιζέρια μας θα διαχειριζόμαστε. Πρέπει λοιπόν μία και καλή να καταλάβουν ότι υπάρχει μεγάλο θέμα, αν και νομίζω ότι το ξέρουν πια και το έχουν καταλάβει, κύριε Συρηγωνάκη, διότι όλων τα αυτιά. Το τελευταίο τρίμηνο. Έτσι. Όλα τα αυτιά είναι ανοιχτά. Γνωρίζουν τα νούμερα και τα βλέπουν. Κλειστά αυτιά δεν υπάρχουν πια, διότι η πληροφορία διαχέεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά λένε ότι δεν ξέρουν, δεν άκουσαν, δεν είδαν, γιατί έτσι βολεύει. Ας μην τους αφήσουμε να βολευτούν. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Κύριε Συρηγωνάκη, σας ευχαριστώ που επικοινωνήσατε ξανά, το λέω μαζί μας, γιατί είχαμε αυτό το θέμα. Καλά να είστε. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.